Τι ωραία μέρα! Έχουμε κάνει μια πολύ ωραία βόλτα πάνω στα βουνά της Καταλωνίας. Είμαστε στην Ισπανία και οδηγάμε τη νέα XSR 700. Οδηγήσαμε σε ορεινές διαδρομές, σε στροφιλίκια. Βγήκαμε σε εθνική οδό. Πλακωθήκαμε στα γκάζια, πήγαμε γρήγορα, στρίψαμε, φρενάραμε. Μπήκαμε σε παραλίες, σε άμμο. Οδηγήσαμε σε κομματόδρομους δασικούς. Τι ωραία μοτοσυκλέτα! Η Yamaha προσπαθεί με αυτό το XSR 700, το οποίο ονομάζει X Tribute, να μας δώσει λίγο από εκείνο το XT το 500, θυμάστε, που βγήκε από το 76 μέχρι το 81, αυτή τη μοτοσυκλέτα. Γι' αυτό και λοιπόν έχουμε και αυτά τα χρώματα. Είναι μια μοτοσυκλέτα η οποία έρχεται για να μας τιμήσει το XT το 500. Θέλει λοιπόν να συνδυάσει, θέλει μάλλον να καλύψει και εκείνους που οδηγούσαν τότε το XT 500, οι οποίοι πλέον έχουν μεγαλώσει, αλλά να μάθει και στους ενδιάμεσους ηλικία και στους μικρούς τι ακριβώς μπορούσες να κάνεις με μια απλή μοτοσυκλέτα. Πόσο απλή είναι η νέα XSR 700? Είναι μια μοτοσυκλέτα η οποία βασίζεται στο MT-07, το γνωστό MT-07, το γυμνό της Yamaha. Δικύλιδος εν σειρά κινητήρας με 75 άλογα, ο οποίος έχει προσαρμοστεί για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι η Yamaha με νέους χρωματισμούς, με μια εξάτμιση της Ακράβοβιτς, άλλα φτερά μπρος πίσω και διάφορα πραγματάκια που έχει τοποθετήσει στη μοτοσυκλέτα, την έχει κάνει να μοιάζει με Heritage Classic. Είναι μια μοτοσυκλέτα λοιπόν φτιαγμένη, καστομαρισμένη θα λέγαμε από τη Yamaha, η οποία όμως έρχεται να καλύψει κάθε ανάγκη. Μπορείς δηλαδή με αυτήν να κυκλοφορείς καθημερινά, μπορείς να πηγαίνεις στις δουλειές σου, μπορείς να πηγαίνεις πολύ γρήγορα να κοντράρεις κάποιον στον δρόμο, να στρίβεις οριακά και αν θελήσεις να πας και στο χώμα με αξιώσεις. Αυτή είναι η νέα σειρά της Yamaha XSR 700 X Tribute.